μάνα Μισελ. Γιορτή της μητέρας σήμερα. Δέχομαι τις ευχές σε όλες τις μαμάδες. Χρόνια πολλά. Πώς είναι ο Χριστός? Ο Χριστός είναι έφηβος. Μαθαίνω υπομονή. Υπομονή και επιμονή. Και να είμαστε κοντά. Να είμαστε κοντά. Είσαι μια γυναίκα που ταλαιπωρήθηκε στον πρώτο σου γάμο, διότι ο άντρας σου έκανε ασφαλιστικά μέτρα και ήθελε εκείνος να σου πάρει το παιδί. Εντάξει, ήταν ένα ζώρικο επεισόδιο, Σάσα. Ένα ζώρικο επεισόδιο. Αλλά ευτυχώς τα λύσαμε αυτά τα θέματα και τώρα έχουμε και πολιτισμένες σχέσεις. Ωραία. Γιατί για τα παιδιά αυτό πρέπει να κάνουμε. Να κοιτάμε μπροστά. Τι φοβήθηκες πιο πολύ τότε? Μην τον χάσω. Μην τον χάσω. Αλλά δεν τον έχασα. Λοιπόν, πάμε σαν τώρα να είσαι ερωτευμένη με τον Γιώργο. Αλήθεια είναι και αυτό. Πώς γνωριστήκατε? Μας γνώρισαν φίλοι. Φίλοι κοινοί. Φίλοι κοινοί και αγαπημένοι. Πες το και έτσι. Μένετε μαζί. Τώρα μένουμε όλοι μαζί με τον Χρήστο. Δόξα τω Θεώ. Στον Γιώργο βρήκα το άλλο μου μισό, να σου το πω έτσι. Έχεις δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση ποτέ εκεί στη Βουλή? Όχι. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν είναι αδύναμες οι γυναίκες συνήθως. Εγώ στη Βουλή τώρα είμαι βουλευτής. Είμαι και λίγο ζώρικη γυναίκα. Δεν με πλησιάζει εύκολα κανείς. Με τον Νίκο Παπά, τον κολλητό σου, θα πάτε για ποτάκι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον Νίκο Παπά έχουμε τα φωτόσπαθα των Star Wars και ανταλλάσσουμε πολιτικά πυρά. Γιατί τόσο πολύ? Γιατί αυτή είναι η ρόλη μας. Είναι μόνο ρόλος. Εντάξει, έτσι είναι η πολιτική. Δεν είναι personal, δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό. Είναι θεσμικό και βαθιά πολιτικό. Σε έχω φέρει εδώ, ναι. Στο παλαιό φάλαιρο, γιατί έμαθα ότι είσαι χειμωρινή κολυμβήτρια. Αλήθεια είναι. Για πες. Εντάξει, μ' αρέσει το κολύμπι, είναι το σπόρ μου, μ' αρέσει πολύ. Πού κολυμπάς? Να σου πω, εδώ δεν κολυμπάω τόσο πολύ, κυρίως στο μαραθώνα κολυμπάω. Αλλά μην το πεις πουθενά. Κάνεις και τροπλές. Έλα τώρα, σοβαρέψου, σοβαρέψου. Ξέρεις τι, πολλοί πιστεύουν ότι είσαι πολύ σωσό και ψιλομύτα. Ενώ δεν είσαι εγώ που σε ξέρω. Εσύ που με ξέρεις? Όχι, δεν είσαι. Νομίζω όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ακριβώς τι είναι. Πολλοί μου το λένε αυτό, ξέρεις, όταν με γνωρίζουν εσάς. Μου λέει τηλεόραση είσαι αλλιώς, είσαι πιο σοβαρή. Στην πραγματικότητα είσαι έτσι και αυτά. Εγώ τον εαυτό μου ξέρω. Μια κοπέλα νορμάλ είναι. Την ηλικία σου τη λες? Ναι, τι λέω. Θέλεις να την πω? Ό,τι γουστάρεις. 51. Έλα και πώς διατηρείς έτσι, κορομάρα? Προσπαθώ. Κάνεις κάτι? Εντάξει, τώρα τι θέλεις? Κάνεις αυτά που botox, λένε δεν κάνουν τίποτα. Όσοι λένε ότι δεν κάνουν τίποτα, λένε ψέματα. Η αλουρονικά και botox κάνεις? Εγώ κάνω ό,τι χρειάζεται για να είμαι καλά. Την άλλη φορά στο Παπαδάκι σου ξέφυγε κάτι χαριτωμένο, ναι, στον αέρα. Ναι. Η δημοκρατία σε μια χώρα και η σωστή κατανομή του εισοδήματος πρέπει να είναι πάρα πολύ. Αυτή ήταν η πλατφόρμα του Σούλτς που τον κυρίαρχα στοιχεία. Να αφήσουμε τη Γερμανία. Δεν ξέρω αν το λες χαριτωμένο. Εντάξει, μιλάω κανονικά όπως όλος ο κόσμος. Αλλά στεναχωρήθηκες μετά? Να σου πω κάτι, στεναχωρήθηκα. Πρέπει να σέβεσαι και το θεσμικό σου ρόλο. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενοχλούνται. Τώρα όλοι ξέρουμε πώς μιλάμε στην καθημερινότητα. Εμένα μ' άρεσε. Εντάξει, αυτό είναι στο γόστο του καθένα. Αν με ρωτάς, δεν θα το ξανά έκανα. Μου ξέφυγε δηλαδή, να σου το πω έτσι. Αλλά ναι. Βρισκόμαστε στη Δημοτική Πινακοθήκη του Παλαιού Φαλήρου. Έχει μία έκθεση εδώ με θέμα σερφάρο ασφαλώς. Τι να προσέχουν οι γονείς, Άννα Μισελ, σχετικά με το σερφάρισμα των παιδιών στο ίντερνετ? Οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους. Να τα παρακολουθούν, να βλέπουν τι κάνουν, να τους μιλάνε. Να τους εξηγούν βασικά πράγματα. Ότι αυτός με τον οποίο μιλάς στο ίντερνετ μπορεί να μην είναι αυτός που νομίζεις. Να μην μιλάς με ανθρώπους που δεν ξέρεις. Βλέπουμε πολλά παιδιά σε μικρή ηλικία να έχουν Facebook, Twitter, Instagram. Τι κάνουμε εκεί πέρα, Άννα Μισελ? Κοίταξε, αυτό είναι ένα δίλημα που έχουν όλοι οι γονείς. Και εμένα που ο γιος μου 15 χρονών, τι να του πω? Να μην έχει Facebook. Προσπαθώ να είμαι κοντά του. Να του εξηγώ στο Facebook να κάνεις φίλους μόνο ανθρώπους που γνωρίζεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για ακόμη μία φορά. Τι να σου ευχηθώ? Να μου ευχηθείς χρόνια πολλά για τη γιορτή της μητέρας, όλες οι μαμάδες και όλα τα παιδάκια να είναι καλά, να έχουν υγεία, να είναι γερά και τυχερά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.